Σταμάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει σχεδόν 70% κατοχή της μπάλας, έχει παρουσιάσει κάποια παιδικά συμπτώματα η ομάδα, κρίσης ασοβαρότητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αμυντική της λειτουργία. Πού οφείλεται αυτό? Και είναι partido donde el ΑΕΚ tiene más o menos un 60% de posesión. En algunos momentos sí que presentó algunos momentos de, digamos, que nada de seriedad y hubo unos errores de niños, en la defensa sobre todo. ¿Dónde se ve eso? Bueno, hay que empezar diciendo que felicitar a los jugadores, no solo a los de AES, también a los de Apolo, porque jugar la circunstancia que se ha jugado hoy es ilógico, es decir, es malísimo para el espectador. Si el fútbol es un espectáculo, los que han visto el partido por televisión se han aburrido y los pocos que han venido aquí han pasado un frío increíble. Ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και του Απόλλωνα, γιατί το να παίζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι κάτι παράλογο. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το είδε από την τηλεόραση θα πρέπει να ήταν να βαρέθηκε πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζει κατά από αυτές τις συνθήκες, οπότε θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και φυσικά τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα για να δει το παιχνίδι. Pero entiendo que no se puede parar la competición por el clima. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, η διοργάνωση λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Y te di la razón. Tremendamente difícil mantener la concentración cuando el viento no te deja controlar el balón, dirigir el balón donde tú quieres, hacer los pases. Se te quedan cortos, se te quedan largos, así ha venido el gol de Apolo. Και είναι πραγματικά, μπορώ να καταλάβω, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις να παίξεις με τον αέρα, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα έρθει η μπάλα, μπορείς να δώσεις την πάσα με τη δύναμη που θέλεις, αν φτάσει εκεί που θέλεις. Και ένας λόγος από αυτούς ήταν το ότι το γκολ που δεχθήκαμε ήταν μια πάσα στην οποία δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε ακριβώς και έγινε αυτό το λάθος. La lectura positiva es la posesión que hemos tenido. A la crítica en algunos tipos de medios dan el catorce que hicimos. En campo contrario. Esto misó tu equipo de Totipalo. La dificultad que había de meter balones centros buenos al área con el viento y hemos creado ocasiones. Υπήρξε δυσκολία στο να κάνουμε καλές έντρες λόγω του αέρα στο κέντρο της περιοχής του αντιπάλου και τα καταφέραμε και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Pero tenemos que tener más solidez para que no nos contragolpeen con la facilidad que lo han hecho por errores propios. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο σφιχτοί στην άμυνα έτσι ώστε να μην μπορούμε να δεχόμαστε με τόση ευκολία αυτές τις αντιπιθέσεις που δεχθήκαμε από δικά μας λάθη. Decir que el partido no lo hizo nunca en riesgo, solamente nos lo ha puesto complicado el viento. Θα ήθελα απλά να πω ότι το παιχνίδι δεν βρεθήκαμε ποτέ σε κίνδυνο, απλά μας έκανε τη ζωή δύσκολη ο αέρας. Para terminar, felicito a los jugadores por el esfuerzo en un lugar que era prácticamente imposible jugar a fútbol. Για να τελειώσω, θα ήθελα να συγχαρώ πάλι τους ποδοσφαιριστές σε ένα αγώνα που πρακτικά ήταν αδύνατο να παίξει ποδόσφαιρο. Καλό έτσι, Γιάννη. Καλησπέρα, coach. Παρά τις δυσκολίες, είδαμε ότι η ΑΕΚ σε αρκετά διαστήματα του παιχνιδιού ήθελε να παίξει κάθε το παιχνίδι, να παίξει με μέτωπο την απέναντι αστεία και κάπως έτσι κατάφερε να περάσει και μπάλα μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα. Και θέλει να μας κάνει και ένα σχόλιο για τον Λούκας Μπογιέ που παίρνει αυτοπεποίθηση και βάλει ένα πολύ ωραίο δεύτερο γκολ το οποίο έκρινε και το μάτς. Απεσάρ δε λαστή φουρτάδες, ΑΕΚ σίγγινε το δανάκομ πάσα βερτικάλες, είχε ασίγγινε τον γκολ ταμίν. Η Σίγγερ σας έρθει ένα κομμεντάριο στον Λούκας Μπογιέ και ίσως τον σεγούντο γκολ ή μπάλα να το κομφιάνσα. Sí, sí, bueno, todo. Tenemos muchas lesiones, muchos jugadores recién salidos de lesiones, otros que están lesionados y otros que están lesionados. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στο παρελθόν και επανέρχονται, άλλοι που τραυματίστηκαν και άλλοι οι οποίοι συνεχίζουν να παίζουν. Necesitamos todos. Τους χρειαζόμαστε όλους. Y que aparezca Lucas cuando hay que marcar goles, pues importante. Οπότε το να εμφανιστεί ο Λούκας όταν πρέπει η ομάδα να σκοράρει γκολ είναι σημαντικό. Estoy contento por el chico porque está trabajando bien. Είμαι χαρούμενος για αυτό το παιδί γιατί δουλεύει καλά. Y lo importante es que vayamos partido a partido intentándolo siempre. Και το σημαντικό είναι να πηγαίνουμε κάθε παιχνίδι, να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να το προσπαθούμε πάντα. Estoy de acuerdo contigo de que a pesar de que el partido ha sido tremendamente difícil,
Θα συμφωνήσω μαζί σας, παρόλες τις δυσκολίες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και όλους τους λόγους τους προανέφερα πριν. A pesar de, como dice tu colega, de alguna laguna de desconcentración. Παρόλο το ότι, όπως λέει και ο συνάδελφός σας, κάποιες στιγμές έλλειψη συγκέντρωσης, el equipo no ha dejado de intentarlo. Η ομάδα δεν σταμάτησε ποτέ να το προσπαθεί. Hasta el final. Μέχρι το τέλος. Lo que tenemos que hacer. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Αλλά καλησπέρα. Είπατε ότι δεν ανησυχήσατε καθόλου. Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος, εκεί στο 82, ο Απόλλων χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα κόρνερ και λίγο πριν από κάποια συνεχόμενα κόρνερ που κερδίζει ο Απόλλωνας. Εκεί δεν ανησυχήσατε λίγο, προς στιγμή τουλάχιστον. Εσύ ήσασταν προκουπάδο με το 82, που αν το Απόλλων είναι ένα κόρνερ να περδίδει ένα πασίον. Y antes había perdido, tenía unos cornes antes también. Sí, estabas preocupado por él. Cuando un resultado es corto, en un balón parado cualquiera, cualquier equipo puede notar. Όταν είναι κοντά το σκορ, σε μια στατική φάση, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σκοράρει. Pero Apolón, aparte de los cornes eso, ha rematado una vez a puerta, que ha sido el gol, por un error nuestro. Αλλά ο Απόλλωνας, παρόλο τα corner που είχε, έκανε ένα shoot συνολικά, και σκόραρε μάλλον στην δική μας αιστεία με δικό μας λάθος. Το preocupado cuando merecemos a lo mejor más goles y no los metemos y el rival nos puede marcar. Εγώ ανησυχώ όταν αξίζουμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, δεν τα καταφέρνουμε και ο αντίπαλος έρχεται και μας σκοράρει σε εμάς. Yo creo que el partido de hoy ha sido difícil por la circunstancia de cómo estaba el día. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα το παιχνίδι βγήκε και κατέληξε να είναι δύσκολο λόγω των συνθήκων που υπήρξαν λόγω της ημέρας. Con todo mi respeto, Apolón que ha peleado, porque ya ha dicho que es difícil no solo para los jugadores de AI, sino también para los de Apolón jugar en esas circunstancias. Με όλο το σεβασμό φυσικά στην ομάδα του Απόλλωνα που έδωσε τη μάχη της, αλλά ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές της AI, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.